Υπάρχουν πολλά οικονομικά θέματα. Ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα είναι αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση, έχει πει ο Πρωθυπουργός, έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Προσέχει πολύ τα λόγια του. Προσέχει πάρα πολύ τα λόγια του. Προσέχει και το σέντς ακόμα στην οικονομία. Αναφορικά με το θέμα των φόρων. Αναφορικά με μνημονιακούς φόρους. Αναφορικά με πιθανές μειώσεις φόρων. Αλλά και αυτά τα οποία έρχονται. Έχουμε πολλά ερωτήματα λοιπόν να του θέσουμε με βάση και τις δικές σας εξελίξεις. Είστε Λαμία, με πληροφόρησαν, ε! Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Σωστή πληροφόρηση έχετε. Σωστό. Με τον κύριο Μητσοτάκη μιλήσατε σήμερα? Όχι. Άμα πάρει μετά την εκπομπή και πει Χρήστος στο συρτάρι, πόσα λεφτά έχουμε σήμερα, τι θα το πείτε? 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 37,5 δισεκατομμύρια. Και είναι το πορτοφόλι που λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα 15,5, τα έχετε αγγίξει καθόλου? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε έχουμε 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, όταν στην αρχή της υγειονομικής κρίσης είχαμε 36,5 δις. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύουμε χρήματα, στηρίζουμε, έχουμε χτίσει ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα αντλούμε και πόρους με χαμηλό κόστος δανεισμού. Έχουμε βγει 2 φορές στις αγορές και έχουμε δανειστεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε βγάλει 11 γραμμάτια, 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που βγάζαμε στο παρελθόν. Άρα έτσι μπορούμε να κρατάμε τον κουμπαρά της χώρας σε υψηλά επίπεδα. Πόσα δώσατε μέχρι τώρα? Στα 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνονται και τα 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι χρήματα που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτά προφανώς, αφού είναι μέρος του ποσού που σας είχα πει πριν, δεν το έχουμε ακουμπήσει καθόλου. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα. Πάμε σε θέματα τα οποία έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, θέλω σήμερα να ξεκαθαρίσετε, το ξεκαθάρισε χθες και ο Ντομπροβόσκης, ο υπεύθυνος εκεί, ο αρμόδιος, επί των οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, διαβεβαιώνετε τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ξαναδεί μνημόνιο τα επόμενα χρόνια? Όσο πάει μπροστά. Δεν υφίσταται μνημόνιο. Δεν υφίσταται μνημόνιο και δεν πρόκειται να υπάρξει μνημόνιο. Και όλες οι συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι σήμερα, ναι, δεν περιλαμβάνουν την έννοια του μνημονίου που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ακριβώς. Αυτό που πίεζαν οι Ευρωπαίοι ή εξέφραζαν κάποιοι στην Αθήνα ότι πάμε σε μνημόνιο, αυτό το αποκλείεται. Σαφής. Το μνημόνιο με την έννοια την οποία γνωρίζαμε δεν υφίσταται. Το ότι θα υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, προφανώς όροι και προϋποθέσεις για να αντλήσεις πόρους από την Ευρώπη, να εκταμιεύσεις πόρους και να αξιοποιήσεις πόρους, αυτό είναι φυσιολογικό. Θα πρέπει όμως αυτοί οι όροι να είναι οι ίδιοι για όλες τις χώρες, για όλα τα κράτη-μέλη και να συνδυάζονται με τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Ευρώπη, έχει ανάγκη κάθε χώρα και θα επιλέξει η κάθε χώρα. Ακριβώς. Χθες ο Πρωθυπουργός και θα μπορεί κάποιος να πει, οποιοδήποτε στη θέση του Μητσοτάκη θα κάνει το ίδιο. Θα μπορούσε να το πει ο κύριος Τσίπρας, θα μπορούσε να το πει η κυρία Γεννηματά. Έδωσε μάχη χθες και είπε, μην πάμε κάτω από αυτό το ποσό που πρέπει να δοθεί στις χώρες, γιατί εγώ ως Έλλην πολιτικός έζησα όλη αυτή την περίοδο της μεγάλης ύφεσης στην πατρίδα μου. Άρα διεκδίκησε το ποσό που αναλογεί γύρω στα 51 δισεκατομμύρια για την πατρίδα μας. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τις πληροφορίες που έχουμε, κύριε Σταϊκούρα. Αυτό είναι αληθές. Απλά δεν είπε μόνο αυτό. Είπε για το ποσό. Ναι. Είπε για την κατανομή. Δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι επιχορηγήσεις κατά κύριο λόγο. Σωστό. Και είπε ουσιαστικά ότι ακριβώς θα πρέπει να γυρίσουμε σε παλιούς μνημονιακούς όρους. Και η κάθε χώρα να επιλέγει το δικό της πλαίσιο αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο μέλλον, έτσι ώστε να στηρίξουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Σαφής. Τώρα, Υπουργέ, θέλω το εξής. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι στη τσέπη και στο πορτοφόλι κάθε Έλληνα. Αν θέλετε, στη σκέψη κάθε Έλληνα. Σε όλη μου τη ζωή είχα ένα πρόβλημα με τους Υπουργούς Οικονομικών. Δόξα τω Θεώ, μαζί σας δεν το έχω. Αλλά τους ρώταγα και άλλα μου λέγανε. Άρα λοιπόν θα πάμε καρέ-καρέ. Υπουργέ, ποια λύση δώσατε στα αναδρομικά 70.000 ανθρώπων? Άργησε η πολιτεία να τους δώσει τη σύνταξη. Μπήκαν όλα μαζί, φάγανε στο κεφάλι εισφορές και φόρους ανετίως. Ποια είναι η λύση που τους δώσατε και με ποιο τρόπο?
Πρώτα απ' όλα, δύο φορές νομοθετήσαμε. Ναι. Και παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνομαι ότι θέλατε λύση, έπρεπε να βρούμε τη λύση, ναι, έτσι ώστε να υπάρχει παράταση σε αυτή την εκκρεμότητα. Δεν είχαμε λύσει το θέμα, αλλά δώσαμε παράταση σε ένα πρόβλημα το οποίο κληρονομήσαμε. Μάλιστα. Και πρόσφατα, πριν από, αν θυμάμαι καλά, από 1-2 εβδομάδες, δώσαμε λύσεις σε ό,τι αφορά τους στόχους, προς αυξήσεις και τη δυνατότητα που έχουν οι συνταξιούχοι να δηλώσουν την πραγματικότητα στην εφορία χωρίς να έχουν αυτή την επιβάρυνση. Μάλιστα. Είναι μια λύση η οποία δίνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Μουζάκη. Σήμερα τα νέα έχουν αυτό το περίγραμμα, αν θέλετε, των διαβεβαιώσεων πριν τον κορονοϊό από πλευράς κυβέρνησης ότι, πρώτον, μείωση 50% του τέλους επιδιδεύματος, μείωση 30% στην εισφορά αλληλεγγύης, μείον 10% στον έμφυα, μείον 50% στην προκαταβολή του φόρου. Για να τα πάρουμε καρέ-καρέ, γιατί καθένα αφορά πολλές χιλιάδες κόσμο. Καταρχήν, μείωση προκαταβολής. Η μείωση της προκαταβολής θα είναι με βάση τις απώλειες στην εποχή του κορονοϊού ή η μείωση της προκαταβολής θα αφορά και έναν ευρύτερο τομέα επαγγελματιών? Το εξετάζουμε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Όλες, είτε θα είναι CAD δηλαδή, είτε θα είναι μείωση τζίρου. Γιατί μπορεί εκτός των περίφημων CAD να υπάρχουν επιχειρήσεις μεμονωμένες που έχουν εμφανίσει μεγάλη μείωση του τζίρου. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πολιτικές που υλοποιούμε, ακριβώς για να εξαιρούνται από δημοσιονομικούς στόχους, θα πρέπει να συσχετίζονται με την αντιμετώπιση των οικονομικών επιβαρύνσεων από τον κορονοϊό. Πάνω σε τέσσερις περιοχές μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις δημοσιονομικού περιεχομένου. Για να ενισχύσουμε τα συστήματα δημόσιας υγείας, για να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, για να ενισχύσουμε την απασχόληση και για να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες που μπορούμε να κάνουμε δαπάνες και να εξαιρεθούν από δημοσιονομικούς στόχους και προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μία μείωση της προκαταβολής έως 50% για όσους επλήγησαν και σε όσους είχαν μειωμένο τζίρο σε εποχή κορονοϊού. Είναι εφικτή, κύριε Υπουργέ? Θα ήθελα να δούμε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες τον τρόπο με τον οποίο κινείται η ελληνική οικονομία, πώς εξελίχθηκε ο μήνας Ιούνιος στα ταμεία, πώς πάει η εκτέλεση του προϋπολογισμού και πώς ξεκίνησε ο τουρισμός, ναι, για να μπορέσω να σας δώσω αξιόπιστη απάντηση. Άρα το έχετε η στο λέξη, μυαλό σας. Η λέξη που μπορώ να σας πω είναι η λέξη γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου. Κάτω από το 50 ή πάνω από το 50. Προσπαθείτε να εκμεύσετε κάτι το οποίο ξέρετε πολύ καλά, επειδή με γνωρίζετε χρόνια, ότι δεν πρόκειται να σας πω. Λοιπόν, δεύτερον, τέλος επιτιδεύματος. Είναι ένας βαρύς φόρος, όπως και η εισφορά αλληλεγγύης. Εδώ τι κάνουμε στο φόρο επιτιδεύματος? Σε όλους τους άλλους φόρους που διαβάσατε, θα αξιολογηθούν και θα επαναξιολογηθούν στον προϋπολογισμό που θα καταετήσουμε για το 2021. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε καμία άλλη μείωση πηγαίνοντας μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε εικόνα της πορείας οικονομίας, του πώς πάει ο τουρισμός, ναι, του πώς πάει η εστίαση, του πώς κινείται γενικότερα η ελληνική οικονομία. Άρα όλοι οι άλλοι φόροι είναι προτάγματα για την ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Θέλουμε γρήγορα να κλείσει αυτή η παρένθεση που άνοιξε τον Μάρτιο. Θέλουμε να κλείσει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ευχόμαστε να έχει αντιμετωπιστεί ή να αντιμετωπίζεται με επάρκεια τότε η υγειονομική κρίση, γιατί από αυτό εξαρτώνται και οι οικονομικές πολιτικές. Μάλιστα. Έτσι ώστε κλείνοντας την παρένθεση τότε, να επανέλθουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούσαμε μέχρι το Φεβράριο του 20, που ήταν οι μειώσεις φόρων και κυρίως ασφαλιστικών εισφορών. Τώρα, είπατε, φτάσατε σε ένα σημείο, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Θα έχουμε ανακοίνωση και νέας μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κατά Σεπτέμβριο μήνα και προφανώς στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό? Εκείνη η περίοδος είναι μια κατάλληλη περίοδος για ένα σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής σε βάθος ενός, ναι, δύο και τριών ετών. Αυτό ήθιστε να γίνεται και αυτό θα γίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές ασάφειες ακόμα, ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν γνωρίζουμε ακόμα την έκβαση της υγειονομικής κρίσης, εάν είναι καθαρός ο διάδρομος που θα έχουμε το Σεπτέμβριο, ναι, δηλαδή θα έχουμε στοιχεία της υγειονομικής κρίσης που θα μας κάνουν να αισθανόμαστε, μπορούμε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια το μέλλον, τότε ναι, είναι προφανές ότι στην ΔΕΘ θα ακούσετε έναν σχεδιασμό για το 2021
που θα περιλαμβάνει κυρίως αυτό το στοιχείο. Το έχει πει ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός. Εδώ, εκτός λοιπόν, σήμερα είναι πολύ σημαντική η είδηση την οποία μας δίνεται. Είναι μεγάλη είδηση, νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Διότι σας είπα όμως ανακουφίζει... με ποιους όρους. Βεβαίως. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ανακουφίζει... Πρέπει να ξέρουμε τα δημοσιονομικά και ταμιακά δεδομένα που έχει η χώρα για το 2021. Ακριβώς. Άρα, αυτή τη στιγμή προφανώς η στόχευση είναι αυτή. Σας είπα μείωση φόρων και κυρίως ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με την κρίση του κορονοϊού σε ιεραρχία αυτό ανεβαίνει στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αλλά θέλουμε να έχουμε τα περιθώρια για να το κάνουμε αυτό και κυρίως να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Εκεί θα είναι και η νέα μείωση του έμφυα στο 8% που θα το κάνατε αν δεν ερχόταν ο κορονοϊός. Για να πάω και σε ένα επόμενο θέμα το οποίο πιεστικά θέτει ο Μουζάκης. Ελάτε. Εάν λοιπόν έχουμε τα δημοσιονομικά και ταμιακά περιθώρια το 2021, ναι, θα πράξουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Και από τις άλλες μειώσεις φόρων, η μείωση του έμφυα ήταν μια προτεραιότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Βεβαίως. Και θέλω να μην καλλιεργώ προσδοκίες πάνω από αυτές που μπορούμε να υλοποιήσουμε. Τα δεδομένα άλλαξαν. Η χώρα δυστυχώς επέστρεψε στην ύφεση όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Παλεύουμε καθημερινά οι επιπτώσεις να είναι οι ελάχιστες δυνατές στην κοινωνία και την οικονομία. Θέλουμε να γυρίσει γρήγορα η οικονομία σε υψηλό θετικό πρόσημο το 2021. Αλλά όλα εξαρτώνται πρώτον από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, δεύτερον από το βάθος της ύφεσης και τρίτον από τα δημοσιονομικά και ταμιακά περιθώρια το 2021. Η ώρα είναι 8:29. Ανακοινώσατε έκπτωση 2%, Αντώνη Ατζενίνε, για όσους θα καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, θα πληρώσουν εφάπαξ το φόρο. Σωστό. Σωστά. Αν εγώ πληρώσω τη Δευτέρα το πρωί όλο το φόρο, θα έχω την έκπτωση του 2%, οπότε ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως, συγγνώμη, της εφορίας. Ελάτε. Θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα σκεπτικό στην κυβέρνηση που μου δίνει την ευκαιρία να το αναπτύξω σε μισό λεπτό. Ελάτε. Πάντα μου λέγατε, κάντε κάτι και για τους συνεπείς. Και η κυβέρνηση κινείται πάνω σε δύο άξονες. Συνεπής φορολογούμενος και συνεπής δανειολήπτης. Για το συνεπή δανειολήπτη, τις επόμενες εβδομάδες θα νομοθετήσουμε διάταξη με την οποία το κράτος παίρνει πάνω του το βάρος της πληρωμής του μεγαλύτερου τμήματος της δόσεως για αυτόν που έχει πληγεί από τον κορονοϊό. Και επειδή μου είχατε ρωτήσει ποσοστά, τα ποσοστά θα είναι πολύ πάνω από το 50% στην αρχή. Ναι. Και για τον συνεπή φορολογούμενο και αυτόν που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εμπρός το βάρος, επανέρχεται μία έκπτωση η οποία έχει καταργηθεί, όπως ξέρετε, και κάποια στιγμή ήταν και 1,5%. Είμαστε συνεννοήσεις με την ΑΔΕ, έτσι ώστε και αυτοί που πλήρωσαν και αυτοί που είναι έτοιμοι να πληρώσουν, γρήγορα να υπάρξουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει και αντίστοιχη ωφέλεια. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Αυτιά. Ελάτε. Αυτό που γίνεται μέσα στην κρίση με τη βοήθεια αρκετών δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, στους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Και τη ΑΔΕ, με την έννοια ότι ευρύτερα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, Μητσιλής, δεν έχει ξαναγίνει. Σήμερα λειτουργούν ταυτόχρονα 7 πλατφόρμες. Πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή, πλατφόρμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα. Προσπαθούμε το ταχύτερο δυνατό να διοχετεύσουμε πόρους στην οικονομία κατά τον βέλτιστο τρόπο. Άρα και αυτό το κομμάτι που μου θέτεται είναι ένα σημείο προτεραιότητας για το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα λοιπόν, αυτός που θα πάει να πληρώσει το φόρο και δεν θα δει το 2% της μείωσης, θα το δει μέχρι 31 του μηνός ή σε ενευθέτω χρόνο με συμψηφισμό ή με επιστροφή χρημάτων. Έχει σημασία αυτό. Είναι κάτι που συζητάμε με την ΑΔΕ. Θα κάνουμε το βέλτιστο για το φορολογούμενο. Η έκπτωση το 2% αφορά και τον έμφυα. Όχι. Έχουμε πει καταρχήν για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Εξετάζεται και τον έμφυα. Θα μαζέψετε λεφτά κατά αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, το κριτήριο δεν είναι να μαζέψεις λεφτά. Το κριτήριο είναι να κάνεις και κάτι το οποίο να είναι υλοποιήσιμο. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ να σας πω και αυτό έχουμε πει δημόσια. Είστε απόλυτα σαφείς. Ναι, έλα. Κύριε Υπουργέ, είπατε για τις εκτόσεις και ιδιαίτερα στην προκαταβολή. Είπατε ότι η απόφαση θα ληφθεί ίσως σε 1-2 εβδομάδες. Το ζήτημα είναι ότι εμείς υποβάλλουμε δηλώσεις. Άρα λοιπόν, οι δηλώσεις θα τρέχουν προκαταβολή 100%. Αν υποβάλλουμε δηλώσεις και μετά έρθετε με μια ρύθμιση να πείτε κάτι διαφορετικό, που θα πείτε κάτι διαφορετικό, μειωμένη έκπτωση, μειωμένη προκαταβολή, θα πρέπει να τροποποιήσουμε πάλι τα συστήματα. Όπως γίνεται και με τις πλατφόρμες. Πολύ καλή δουλειά και συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Αλλά όλα αυτά τα χειριζόμαστε εμείς. Και εμείς
κατά το κοινό λεγόμενο έχουμε χάσει την μπάλα. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν έρθει που δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Δεν σας λέει ανακοινώστε γρήγορα τη μείωση της προκαταβολής για να μην ξανατρέξετε πάλι και πάθουμε τα ίδια. Δηλώνω το μισθό, δηλώνω την υπερορία, δεν το ξέρει ο εργοδότης, ψάχνει ο εργαζόμενος. Να μην γίνει μήλος δηλαδή, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε όμως. Δεν μπορούμε να βάλουμε όμως το κάρο μπροστά από το άλογο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη διαχείριση της ελληνικής οικονομίας. Αλλά πρέπει να έχουμε τα δεδομένα. Για παράδειγμα, ξέρω το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές. Το αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Συνήθως γίνεται αυτό προς το τέλος Ιουνίου. Ναι. Και είπαμε για μια παράταση φορολογικές δηλώσεις μέχρι τέλος Ιουλίου. Γιατί το είπαμε τόσο νωρίς, ώστε οι λογιστές να δώσουν μια προτεραιότητα στην καταχώρηση στοιχείων στις πλατφόρμες για την επιστρεπτέα προκαταβολή, που είναι σημαντικό για να πέσει γρήγορα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί για να πάρουν τα 530 ευρώ. Άρα, θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να κάνουμε μια διαχείριση σεβόμενη τον όγκο της δουλειάς σας. Απόδειξη αυτού είναι. Απόδειξη αυτού, κύριε Αυτιά, είναι ότι με το που δώσαμε την παράταση φορολογικές δηλώσεις, ήταν 47.000 οι αιτήσεις στη νέα επιστρεπτέα προκαταβολή. Χθες το βράδυ ενημερώθηκε τον κύριο Πιτσιλή ότι έχουν φτάσει στις 80.000. Έτσι είναι. Δηλαδή, την ημέρα Παρασκευή, πολλοί λογιστές και επιχειρήσεις μπήκαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Θέλουμε να μπουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Λίγη την Δευτέρα. Πάλιστα. Υπάρχει πάντα η συζήτηση που μου έρχονται από τους λογιστές, δώσε λίγο παράταση. Η παράταση όμως τι σημαίνει για να ξέρουμε? Σημαίνει ότι η εκταμείευση των πόρων πάει αργότερα. Λοιπόν, άρα θέλουμε να πάμε καφέ και μετά ξεκινάτε. Και με ασφάλεια. Λοιπόν, θα πιείτε ένα καφεδάκι να... έτσι, και θα συντονιστούμε κι εμείς για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, διότι όλοι είμαστε έτσι από πάνω και προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τους χρησμούς στα Ικούρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και θα σας θέσω και μερικά ερωτήματα, γιατί σε λίγο θα πάτε στο καφενείο και θα σας δει ο συντοπίτης σας. Χριστάκη, τι κάνουμε γι' αυτό? Έτσι σας αποκαλούν στη Λαμία και έτσι το ξέρω κι εγώ. Τι θα κάνουμε γι' αυτό, τι θα κάνουμε με εκείνο? Κάνε κατάσχετο λογαριασμό. Τι θα κάνεις με τα χρέη, με τα δάνεια κλπ. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε.